Χαιρετήσω τώρα τον καθηγητή Μοριακής Ιολογίας, τον κύριο Λεόντιο Κοστρίκη. Καλό μεσημέρι, κύριε καθηγητά. Καλό μεσημέρι. Μας τα λέγατε συχνά πυκνά ότι έτσι είναι πολύ ο ιός αυτός, τρέχει γρήγορα. Άρα πρέπει να σπέβδουμε και εμείς, υπό παραλλαγές λοιπόν της ομικρών, που δεικνύονται τις πάνε και την ανοσία. Να δούμε πού είμαστε σήμερα, τι κυριαρχεί από υπό παραλλαγές, κύριε καθηγητά, και να δούμε και πώς αντιμετωπίζονται. Γιατί έρχεται και ο χειμώνας, αυτό που λέμε δεν είναι θέμα εποχών, αλλά είναι οι συνθήκες υπό τις οποίες μπορεί να μεταδοθεί περαιτέρω. Ναι. Καταρχήν, είναι σημαντικό να αναφέρουμε εδώ ότι στην Κύπρο υπάρχει μία διαχρονική μελέτη η οποία τρέχει συνεχώς, ναι, και βάζει την Κύπρο στις πρώτες χώρες της Ευρώπης όσον αφορά την επιτήρηση να φαίνεται τη γονιδιωματική, δηλαδή τα γονιδιώματα των ιών, και ξέρουμε ανά πάσα στιγμή τι έχει στη χώρα μας. Ναι. Αυτό είναι εξαιρετική σημασία σχεδόν σε πραγματικό χρόνο. Επίσης είναι πολύ σημαντικό να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι την Ευρώπη, τις χώρες της Ευρώπης, δεν μπορεί να τις πιάνει κάποιος επιδημιολογικά ως σύνολο. Γι' αυτό το ξέρουμε και από άλλες λοιμώξεις. Δηλαδή υπάρχει μια διαφοροποίηση της επιδημιολογίας των ιών σε διαφορετικές χώρες της Ευρώπης. Διότι ακούω συχνά να λένε, ξέρεις, έβγαλε ανακοίνωση το ECDC κτλ. Εντάξει, αυτό είναι πολύ σημαντικό να το λαμβάνουμε υπόψη. Αλλά οι ιδιοσυγκρασίες, οι ιολογικές ιδιοσυγκρασίες και δεδομένα που υπάρχουν σε κάθε χώρα είναι επίσης εξαιρετικής σημασίας. Λοιπόν, μπορώ να σας πω με τα βεβαιότητας από τα δεδομένα που υπάρχουν σήμερα στην Κύπρο. Είναι μια συνεργασία που έχει το Υπουργείο Υγείας με το Πανεπιστήμιο Κύπρου εδώ και περίπου ένα χρόνο. Ότι μέχρι και το τέλος του Σεπτέμβρη, μέχρι τις 29 του Σεπτέμβρη, έχω το report εδώ μπροστά μου. Στην Κύπρο έχουμε περάσει το έκτον κύμα, το οποίο ήταν όμικρον 5, και το κύμα αυτό έχει τελειώσει περίπου το τέλος του Ιούλη. Άρα από τον Αύγουστο και μετά υπάρχει, αν θέλετε, μία ύφεση, είμαστε εκτός κύματος, και αυτό που υπάρχει υποβόσκουν λοιμώξεις της όμικρον 5 και υποπαραλλαγές της όμικρον 5. Άρα δεν φύγαμε ακόμα από την όμικρον 5, βρισκόμαστε στην όμικρον 5 με λοιμώξεις περίπου της τάξεως 2.500 με 3.000 ανά εβδομάδα, τουλάχιστον αυτές οι οποίες αναγνωρίζονται από τις διαγνώσεις που γίνονται. Mm-hmm. Και αυτή η κατάσταση είναι σταθερή μέχρι και τον Οκτώβριο, μέχρι και σήμερα. Επομένως, η παρατήρηση η δική μου είναι ότι πρώτον είμαστε εκτός κύματος, έχει τελειώσει το κύμα. Δεύτερον, οι λοιμώξεις είναι σταθερές. Και τρίτον, οι λοιμώξεις είναι της όμικρον 5 ή υποπαραλλαγών των όμικρον 5. Το γεγονός ότι οι λοιμώξεις είναι σταθερές είναι εξαιρετικής σημασίας, διότι είναι και η μεγάλη προϋπόθεση, αν θέλετε, της ενδημικότητας. Όταν λέμε ότι ένας ιός γίνεται ενδημικός, σημαίνει αυτό το πράγμα, ότι οι λοιμώξεις μένουν σε σταθερών επίπεδων και δεν δημιουργούν κανένα πρόβλημα στη χώρα. Εξόσον γνωρίζω, με μια συνομιλία που είχαμε τον Υπουργό χθες, οι λοιμώξεις, τα άτομα που χρειάζονται εντονοσοκομιακή περίθαλψη πέφτουν συνεχώς, οι αριθμοί τους. Άρα δεν έχουμε πρόβλημα με τα νοσοκομεία. Και φαίνεται ότι η κοινωνία μας, στη χώρα μας, δεν αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή ιδιαίτερο πρόβλημα με τα μέτρα τα οποία έχουμε, τα οποία σχεδόν είναι σχεδόν κανένα μέτρο με τη χώρα. Την ίδια όμως. Ωραία, κύριε καθηγητά, επειδή δεν υπάρχει το ενδιαφέρον που αναμενόταν για αναμνηστικές δόσεις και με τα επικαιροποιημένα εμβόλια και άλλως πώς, και επειδή ζητάμε, πράγματι εσείς παρακολουθείτε καθημερινώς σε ζωντανό χρόνο, αν θέλετε, το τι συμβαίνει με τις υποπαραλλαγές κλπ. Αύριο όμως, αν έρθει αυτή η υποπαραλλαγή που συζητάμε, που είναι πιο ανθεκτική, δηλαδή και κάποιος να έχει εμβολιαστεί ή να έχει νοσήσει, μπορεί να νοσήσει εκ νέου, χωρίς να ξέρουμε και την εξέλιξη της νόσου. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να απασχολήσει, αντιλαμβάνομαι. Ναι, βεβαίως, συμφωνώ απόλυτα και να το εξηγήσω λίγο. Η νοσολογική μνήμη, αν θέλετε, που πρέπει να έχει ένας πληθυσμός, πρέπει να είναι πάντοτε σε επίπεδο ώστε να μπορεί να αντεπεξέλθει μια νέα μετάλλαξη η οποία μπορεί να δημιουργήσει επιδημιολογικό κύμα.
Αυτό που υπάρχει σήμερα στην Κύπρο είναι ότι φαίνεται εκ των πραγμάτων και το ακούω συχνά εγώ ότι ο κόσμος δεν έχει ενδιαφέρον να εμβολιαστεί πλέον. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον για αναμνηστική δόση είτε την τρίτη ή την τέταρτη. Και υπάρχει και μια σχετική σύγχυση με τι εμβόλιο πρέπει να πάρουν. Να τα εξηγήσω και τα δύο. Επίσης το γεγονός ότι υποβόσκει μια λίμωξη της τάξης των 2.500 με 3.000 κρούσματα την εβδομάδα. Θα το πω με τον πιο πολιτικά σωστό τρόπο. Αυτό είναι καλό για την επιδημιολογία, διότι η αναμνηστική, αν θέλετε, οσολογία της ανοσολογίας υπάρχει. Είναι ένας τρόπος ο πληθυσμός να έχει ανοσολογική μνήμη, χωρίς φυσικά αυτό να δημιουργεί προβλήματα στον κόσμο. Τώρα, αυτό που ξέρουμε από την οριακή επιτήρηση από άλλες χώρες, την οποία κάνουν όπως κάνουμε και εμείς, φαίνεται ότι υπάρχουν δύο ελέγχοι. Είναι η παραλλαγή Ω2752, που είναι μια γνωστή ως κένταυρος, η οποία ιδιαυτεί στην Ινδία. Και μια άλλη υποπαραλλαγή που ονομάζεται BQ1, η οποία είναι γνωστή ως είναι υποπαραλλαγή πάλι της 5, της όμικρον 5, τελείαν 3, τελείαν 1 και 1 κτλ. Λοιπόν, αυτόν ο στέλεχος, το BQ, εμείς το έχουμε στην Κύπρο σε 1-2 κρούσματα εδώ και ένα μήνα, συνέχεια δηλαδή, αραντινούμε έναν, την άλλη εβδομάδα ίσως δύο. Βλέπω εδώ το report των τελευταίων, υπάρχει έναν, άρα αυτή η υποπαραλλαγή βρίσκεται στην Κύπρο, αλλά δεν δημιουργεί κανέναν κακό, δεν δημιουργεί κύμα. Σε άλλες χώρες τι δημιουργεί όμως, που είναι σε αυξημένο ποσοστό, δεν γνωρίζουμε. Κατά καιρούς δημιουργούνται ορισμένα, θέλετε, νέα από το διαδίκτυο, τα οποία αναγνωρίζεται μια υποπαραλλαγή, η οποία έχει μια σημαντική μετάλλαξη, η οποία μπορεί να αποφεύγει ένα συγκεκριμένο αντίσωμα είτε εμβολίου, είτε της φυσικής νόσησης και δημιουργείται ένας πανικός. Στην Κύπρο αυτή τη στιγμή το BQ1 φαίνεται να μην δημιουργεί πρόβλημα. Σας λέω, έχει τώρα ένα μήνα που το παρακολουθούμε, που το βλέπουμε, έναν κρούσμα, δύο, ένα, δεν αυξάνεται γραμματό. Θεωρώ, κύριε καθηγητά, ότι προκύπτουν αυτά και στο διαδίκτυο από δηλώσεις μετά όταν παρουσιάζεται μια έρευνα. Εδώ προκειμένο είναι του Μπάροχ, που είναι ο Διευθυντής του Κέντρου Λογίας και Έρευνας Εμβολίων στη Βοστόνη. Άρα προφανώς μελετώντας κάποια στοιχεία, έχει κάποια αποτελέσματα τα οποία μοιράζεται και έτσι δημιουργείται η συζήτηση και το θέμα και κάνουμε και εμείς στη συνέχεια αυτή η δική μας συζήτηση. Ναι, απλώς αυτό είναι το οποίο θέλω να πω. Πρέπει να υπάρχει ψυχραιμία στον κόσμο. Ναι, δηλαδή, μα γι' αυτό σας έχουμε. Εσείς που είσαστε ο πλέον αρμόδιος να ξέρετε τι επικρατεί στη χώρα μας τώρα. Αυτό είναι το οποίο μπορώ να διαβεβαιώσω τον κόσμο, ότι στην Κύπρο θα το πιστέψω, γίνεται μια πολύ καλή δουλειά σε αυτό το θέμα. Υπάρχει επιτήρηση των γονιδιωμάτων σχεδόν σε πραγματικό χρόνο. Και αν και εφόσον εισαχθεί κάποια παραλλαγή η οποία θα δημιουργήσει επιδημιολογικό κύμα, θα το ξέρουμε πολύ έγκαιρα. Για να ληφθούν και τα απαραίτητα μέτρα. Όμως, ναι, επίσης, εγώ θα πάρω την ευκαιρία να προτρέψω τον κόσμο να εμβολιαστεί. Αυτό θα λέω, να το διευκρινίσουμε ότι, αυτό με τα εμβόλια. Ναι, νομίζω ότι και από την αρχή εγώ ήμουν ένας από τους κύριους παίχτες, αν θέλετε, της προτροπής του κόσμου να εμβολιαστεί. Αυτό συνεχίζω να το κάνω, αλλά θέλω να κάνω μια παρατήρηση. Αν κοιτάξετε αυτές τις μελέτες, όλες και στην Κύπρο και διεθνώς, όλες οι παραλλαγές, όλες οι μεταλλάξεις οι οποίες φαίνεται να αναδύονται στον κόσμο είναι παραλλαγές της όμικρον 5. Όχι της όμικρον 1, της όμικρον 5. Επομένως είναι εύλογο και δεν χρειάζεται να είσαι καν επιστήμονας, κατά την άποψή μου, όταν υπάρχουν εμβόλια της όμικρον 5, πρέπει να εμβολιαστείς με αυτά τα εμβόλια της όμικρον 5 και όχι της όμικρον 1. Εγώ το λέω ξεκάθαρα, το έχω πει και στους αρμόδιους. Η αρμόδιο επίδημα λένε δεν έχει σημασία, το ένα το άλλο κάνουν τη δουλειά. Όχι, έχει μεγάλη σημασία. Ναι, να το διευκρινίσω. Θέλουν, ορούμε να το, συζητήσουμε αν θέλει. Επομένως, αφού υπάρχουν αυτά τα εμβόλια στη χώρα μας και αφού υποβόσκουν υποπαραλλαγές της όμικρον 5, είναι πολύ φυσικό να εμβολιαστεί ο κόσμος με αυτόν τον εμβόλιο. Και κύριε καθηγητά, για όσους δεν ήθελαν να εμβολιαστούν με πρώτη, δεύτερη δόση κλπ. Και είμαστε στο σήμερα που υπάρχουν και τα επικαιροποιημένα. Πρέπει να κάνουν τα αρχικά. Αυτό είναι κλινικά πρωτόκολλα τα οποία. Μάλιστα.
Ωραία, κλείνοντας και μια διευκρίνηση που ήταν στην θεατής, επειδή όταν έχεις νοσήσει προσφάτως και μετά ξέρω εγώ, ακολουθούν άλλα μέλη της οικογένειας, μετά από 1-2 μήνες θεωρείσαι ότι έχεις ανοσία και άρα μπορείς να συμβιώσεις, αν είναι το μωρό σου μετά κλπ. Ή είναι μύθος. Η ανοσία διαρκεί συνήθως 3-4-5 ακόμα και 6 μήνες. Ασχέτως της παραλλαγής, γιατί εσύ μπορεί να είσαι με την τάδε παραλλαγή και το παιδί σου να έχει νοσήσει με κάτι άλλο. Ναι, αλλά λέω ότι τον τελευταίο καιρό, τους τελευταίους 4 μήνες, όπως ξεκίνησε το έκτον κύμα που ήταν από τον Μάιο και μετά, έχουμε την όμικρον 5. Άρα, εγώ θεωρώ σχεδόν αδύνατο να μολύθηκε κάποιος στην Κύπρο από άλλη παραλλαγή εκτός της όμικρον 5 ή τα υποστελέχη της όμικρον 5. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά. Καλή συνέχεια να έχετε.